Ναι, αρέτες Θεός δότης εκ λάμψα σώσηε, μοναστικής πολιτείας, χαρακτήρ και φωστήρ Θεό Υιος Πάτερ και Εξάρχος. Θεόδος Ιεσόφε των Αγγέλων μιμητά, θεράπων ο της Τρυάδος. είναι εκδυσόπη παπα Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή στο κανάλι μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο του οσίου και θεοφόρου πατρός Σιμών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου του οποίου την Ιερά Μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά την 11η του μηνός Ιανουαρίου. Ο Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, άρχον και οδηγός όλων των κοινοβιατών της Παλαιστίνης και αστήρ εσαίδια Λάμπον στο πνευματικό στερέωμα, γεννήθηκε περί το 423 στο χωριό Μογαρισό της Καπαδοκίας, από ευσεβείς και θεοφοβούμενους γονείς οι οποίοι του ενέπνευσαν αγάπη για τον ενάρετο βίο και την μελέτη των Αγίων Γραφών. Σε νεαρή ηλικία χειροθετήθηκε αναγνώστης και του άρεσε να μελετά την ιστορία του Αβραάμ, πρότυπο όλων όσοι από αγάπη στον Κύριο ξενιτεύονται. Καθώς επίσης μελετούσε και τους λόγους του Ευαγγελίου που συνιστούν να αφήνουμε γονείς, αγαθά και φίλους για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Μαρθέον, κεφάλαιο 19, 29 στίχος. Με ψυχή που καταφλεγόταν από θείο ζήλο ο Θεοδόσιος, αποφάσισε μία ημέρα να εφαρμόσει αυτά τα παραγγέλματα και ξεκίνησε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Φθάνοντας στην περιοχή της Αντιοχίας, πήγε να πάρει την ευλογία του ονομαστού Αγίου Σιμεών του Στυλίτου. Ο γέροντας τον χαιρέτησε από μακριά λέγοντας «Θεοδόσιε άνθρωπε του Θεού καλωσόρισες». Τον ανέβασε στον στήλο, τον ασπάστηκε και του προείπε ότι θα γίνει ποιμένας σε ένα μεγάλο πίμνιο πνευματικών προβάτων. Φθάνοντας στα Ιεροσόλυμα, αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, ο Θεοδόσιο αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να αρχίσει τον ασκητικό του βίο. Επιθυμούσε βέβαια την ησυχία, όμως ήταν ενημερωμένος για τους κινδύνους στην πάλη κατά των δαιμόνων, όταν κανείς δεν έχει αρχίσει να αναζητά έμπειρο πνευματικό καθοδηγητή. Και αυτόν τον καθοδηγητή τον βρήκε στο πρόσωπο ενός καπαδόκη γέροντα ονόματι Λογκίνου, ο οποίος Λογκίνος διέλαμπε με τις αρετές του μεταξύ των μοναχών των αφιερωμένων στην διακονία της βασιλικής της Αναστάσεως του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Αφού διδάχθηκε δια της υπακοής να κάνει σε όλα το θέλημα του πατρός, όπως ο Χριστός, και να διακρίνει με σοφία το καλό και το κακό, εγκαταστάθηκε μόνος του σε ναό που βρισκόταν στον δρόμο για την Βιθλεέμ όταν η πλούσια και ευσεβής κτητόρισσα του ναού θέλησε να τον τοποθετήσει επικεφαλής της αδελφότητος των μοναχών, ο Θεοδόσιος αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο, σε έναν έρημο λόφο, όπου κατά την παράδοση βρήκαν καταφύγιο οι μάγοι, μετά από την προσκύνηση του θείου Βρέφους. Στραμμένος με θέρμη προς τον ουρανό και λησμονώντα κάθε τι επίγειο, ο Θεοδόσιο καθάρισε εκεί την ψυχή του με την αδιάκοπη σκληραγωγία της σαρκός, μένοντας όλη τη νύχτα όρθιος, ενώ τον συγκρατούσαν σχοινιά που είχε κρεμάσει από την οροφή, ψάλλοντας και προσευχόμενος αδιαλείπτος. Επί τριάντα χρόνια δεν έβαλε στο στόμα του ψωμί, τρώγοντας μόνο χουρμάδες, κουκιά και μερικά χόρτα που φύτρωναν κοντά στο σπήλαιο. Η φήμη των ασκητικών του αγώνων και της θεία ζωής που έλαμπε μέσα του προσήλκησαν γρήγορα στο σπήλαιο πολυάριθμους μαθητές. Αρχικά δέχθηκε μόνο έξι, ύστερα δώδεκα και τέλος δεχόταν όλους όσους του έστελνε ο Θεός. Το πρώτο που τους δίδασκε ήταν να έχουν πάντα μπροστά στα μάτια τους την σκέψη του θανάτου, να έχουν μνήμη θανάτου δηλαδή όπως λένε οι πατέρες, ως θεμέλιο της εν Χριστώ ζωής. Μια ημέρα τους έβαλε να σκάψουν έναν βαθύ τάφο και τους είπε «Ιδού ο τάφος, ποιος από σας θέλει να τον εγγενιάσει» Ένας ιερέας, ονόματι Βασίλειος, γονάτισε και ζήτησε από τον Άγιο την ευλογία του για να μεταβεί πρώτος στον Κύριο. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε τότε να τελούν τα μνημόσυνα της Τρίτης ενάτης και τεσσαρακοστής ημέρας, όπως συνηθίζεται μέχρι σήμερα για τους κεκοιμημένους. Μόλις έφτασε η τεσσαρακοστή ημέρα, ο Βασίλειος εξέπνευσε και επί σαράντα συνεχείς ημέρες, ο Θεοδόσιος τον έβλεπε να στέκεται νοερός εν μέσω των αδελφών όταν έψαλαν. Μια φορά, παραμονή του Πάσχα, οι αδελφοί δεν είχαν τρόφιμα ούτε καν άρτο για να τελέσουν την Θεία Λειτουργία και πηγαινοέρχονταν ανήσυχοι. Ο Όσιος Θεοδόσιος τότε βρισκόταν αφοσιωμένος στην περισυλλογή και στην Θεία Θεωρία και βρισκόταν σε μία απόμερη τοποθεσία και τους συμβούλευσε να ελπίζουν μονάχα στον Θεό. Πράγματι, την νύχτα εκείνη έφθασαν στην πόρτα του μοναστηριού δύο μουλάρια φορτωμένα με προμήθειες και οι προμήθειες αυτές τους έφθασαν ως την Πεντηκοστή. Καθώς μεγάλωνε ο αριθμός των μαθητών, το σπήλαιο γινόταν όλο και πιο στενά οπότε εύποροι φίλοι, έτοιμοι να αναλάβουν κάθε δαπάνη, πίεζαν τον Άγιο να διαλέξει μια κατάλληλη τοποθεσία για να οικοδομηθεί ένα μεγάλο κοινόβιο, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Σιμεών του Στυλίτου. Διστακτικό αρχικά από φόβο, μήπω και χάσει του καρπού του ησυχαστικού βίου, ο Όσιο Θεοδόσιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τη βοήθεια του Θεού θα μπορούσε να διαφυλάξει την ψυχή του σε απερίσπαστη ησυχία, καθοδηγώντα ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στην οδό τη σωτηρίας. Πήρε λοιπόν ένα θυμιατήρι. Έβαλε σβησμένα κάρβουνα και θυμίαμα και προχώρησε ευθεία μπροστά, παρακαλώντας τον Κύριο να ανάψει το κάρβουνο όταν θα έφτανε στο κατάλληλο μέρος. Ο Κύριος παραχώρησε το σημείο στον δούλο Του σε μία τοποθεσία που βρισκόταν επτά περίπου χιλιόμετρα από την Βιθλεέμ, Χωρίς να χρονοτριβούν, έχτισαν εκεί ευρύχωρα οικοδομήματα για τους μοναχούς με εργαστήρια και κάθε τι απαραίτητο, ώστε να είναι ανεξάρτητοι από τους περισπασμούς που προκαλούν οι σχέσεις με τον έξω κόσμο. Στην Ευαγγελική αυτή πόλη υπήρχαν και εξαρτήματα. Ένας ξενώνας για επισκέπτες μοναχούς, ένας άλλος για τους πτωχούς και τους απόρους, νοσοκομείο για τους αρρώστους, γυροκομείο για τους ηλικιωμένους μοναχούς και άσυλο για τους ψυχασθενείς οφθαλμός των τυφλών, πόδια για τους χολούς, στέγη για τους αστέγους, ένδυμα για τους γυμνούς. Ο Άγιος γινόταν τα πάντα της πάση, περιποιόταν ο ίδιος τις πιο απεχθείς πληγές και ασπαζόταν στοργικά τους λεπρούς. Τόσοι ήσαν οι πτωχοί που προσέτρεχαν για βοήθεια τον καιρό του λοιμού, ώστε αναγκάζονταν στο μοναστήρι να στρώνουν τραπέζι πολλές φορές την ημέρα. Για να συνδράμει τέτοιες ανάγκες ο Θεός, παρενέβαινε συχνά με θαύματα και πολλαπλασίαζε τον άρτο και τα αγαθά του μοναστηριού. Την αδελφότητα αποτελούσαν περισσότεροι από 400 μοναχοί διαφόρων εθνικοτήτων. Για τον λόγο αυτό ο Όσιος είχε οικοδομήσει τέσσερις ναούς στον περίβολο της Μονής. Στον ένα ναό δοξολογούσαν τον Θεό στα ελληνικά, στον άλλον στα συριακά στον τρίτο στα αρμενικά, ενώ ο τέταρτος προοριζόταν για τους ψυχασθενείς και τους δαιμονισμένους. Επτά φορές την ημέρα υψώνονταν ύμνη στον ουρανό σε μία αρμονική συμφωνία διαφόρων γλωσσών και όλοι συνάζονταν στον ναό των Ελλήνων ύστερα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα για να τελέσουν όλοι μαζί από κοινού την Θεία Ευχαριστία τις ακολουθίες όρθρο, εσπερινό απόδειπνο και τις άλλες ακολουθίες, τις τελούσαν ο καθένας στην γλώσσα του, στα παρεκκλήσια που αναφέραμε, αλλά την Θεία Λειτουργία τελούσαν από κοινού. Πατήρ όλων ο Θεοδόσιος μεριμνούσε για τον καθένα ξεχωριστά και αποτελούσε για όλους με την συμπεριφορά του και τις διδαχέ του «Ζώσα εικόνα του Χριστού». Μετά από την κοίμηση του Γεροντίου, ηγουμένου της Μονής που είχε ιδρύσει η Οσία Μελάνη, εξελέγει ο Όσιος Θεοδόσιος, αρχιμανδρίτης και ηγούμενος όλων των μοναχών που ζούσαν στα κοινόβια. Ενώ ο Όσιος Σάβας ο Υγειασμένος ετέθη επικεφαλή των ερημητών και όσων ζούσαν στις Λαύρες. Οι δύο Άγιοι, Θεοδόσιος και Σάβας, συνδέονταν με μεγάλη αγάπη, συναντιούνταν συχνά για να συζητήσουν πνευματικά θέματα και συνεργάζονταν στον αγώνα κατά των ερετικών. Ο Όσιος αντιστεκόταν στεναρά εναντίον σε όλους αυτούς που καταπατούσαν τα Άγια Δόγματα της Ορθοδοξίας. Συγκέντρωσε τότε όλους τους μοναχούς της ερήμου. Τους ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα που ο πιο πράος πρέπει να γίνει φλογερός μαχητής του Χριστού και έγραψε επιστολή στον ερετικό αυτοκράτορα γνωστοποιώντας του την απόφαση των μοναχών και ότι θα παραμείνουν σταθερά στην πίστη τους, πιστή έως θανάτου στην διδασκαλία των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Ο Όσιος Θεοδόσιος μετέβη στην βασιλική του Ναού της Αναστάσεως και ανέβηκε πάνω ψηλά στον Άμβονα και φώναξε Όποιος εναντιώνεται στις τέσσερις οικουμενικές συνόδους και δεν τις τιμά όσο και τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια να είναι επικατάρατος, να είναι καταραμένος. Τότε είχαν γίνει μόνο τέσσερις. Οι υπόλοιπες δεν είχαν γίνει ακόμη. Το είπε ξεκάθαρα, όποιος εναντιώνεται και δεν κάνει υπακοή σε αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες να είναι επικατάρατος. Τα λένε οι Πατέρες αυτά. Αυτό ο οποίο αμφισβητεί τι αποφάσει των Οικουμενικών Συνόδων και αμφισβητεί και του πατέρε τη Εκκλησία έχει το ανάθεμα. Γιατί αμφισβητεί τον ίδιο το Χριστό. Ο Χριστό είπε: Ο ακούων του αποστήλαντά με, εμέ ακούει. Και ποιοι είναι οι αποστήλαντε, οι Απόστολοι. Και οι μαθητέ των Απόστολων, οι Άγιοι Πατέρε τη Εκκλησία μα κατόπιν ο Όσιος Θεοδόσιος ως επικεφαλής στρατιάς μοναχών γύρισε γύρω γύρω την πόλη στερεώνοντας τον λαό στην πίστη του με λόγους και θαύματα. Έπειτα εξορίστηκε κατά διαταγή του αυτοκράτορα και επέστρεψε στην μονή του δύο χρόνια αργότερα, ύστερα από την ενθρόνηση του Ιουστίνου του Πρώτου, ο οποίος ήταν υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, το 518 μετά Χριστόν. Το άκαρπο κήρυγμα δεν διώκεται, λένε οι πατέρες. Δείτε, οι πατέρες μας τι υπέφεραν για να στερεώσουν την Ορθοδοξία με το αίμα τους. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί φίλοι, ιδρύθηκε με το αίμα του Χριστού και στερεώθηκε με το αίμα του ιδρώτες και του σκόπους των Αγίων Μαρτύρων και των Οσίων Πατέρων. Όταν αποκαταστάθηκε η ειρήνη, ο Όσιος συνέχισε να μοιράζει την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους. Θεράπευε ανίατες ασθένειες, γέμιζε αποθήκες ολόκληρες από έναν κόκο σιτάρι, λύτρωνε στήρες γυναίκες από το όνειδος της ατεχνίας, έδιωχνε τα από τις ακρίδες, έφερνε βροχή, γλίτωνε ταξιδιώτες που κινδύνευαν και ανήγγειλε επτά χρόνους πρωτήτερα τον σεισμό που κατέστρεψε την Αντιόχεια το 526 μετά χριστών. Μη λογαριάζοντα ωστόσο τόσα χαρίσματα, είχε δηλαδή ταπείνωση, δεν είχε υπερηφάνεια για τα τόσα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός, ολοένα και υψωνόταν προς το Θεό, ισχωρώντας όλο και περισσότερο στην άβυσο της ταπεινώσεως. Βλέποντας μια μέρα δύο μαθητές του να διαπληκτίζονται, έπεσε στα πόδια τους, και αρνιόταν να σηκωθεί αν δεν συμφιλιώνονταν. Μια άλλη φορά απαγόρευσε να μεταλάβει ένας μοναχός που είχε πέσει σε σοβαρό ατόπιμα και ο μοναχός ο οποίος είχε μεγάλη υπερηφάνεια επέβαλε στον Όσιο την ίδια απαγόρευση. Ο Όσιος Θεοδόσιος υπάκουσε από ταπείνωση και δεν κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων παρά μόνον όταν ο μοναχός μεταμελήθηκε. Στα τέλη της ζωής του ο Όσιος υπέφερε από μακρόχρονη και επώδυνη ασθένεια, ως άλλος Ιώβ ο πολύ αθλός, αναπέμποντας ευχαριστίες, αρνούμενος να παρακαλέσει τον Θεό να τον λυτρώσει από την ασθένεια και εξακολουθούσε την άσκηση και την προσευχή του με την ίδια ένταση. Βλέπετε αγαπητοί φίλοι ότι δεν τον κατέβαλε το βάρος της ασθενίας, γιατί όπως έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές, όλες οι δοκιμασίες αποσκοπούν στην πνευματική μας τελείωση. Λίγο πριν την κοιμησή του ο Όσιος, νουθέτησε τους μοναχούς του να υπομείνουν στις δοκιμασίες και στους διωγμούς που θα είχαν από πλευρά των αιρετικών και υποσχέθηκε να μεσητεύει πάντοτε στον ουρανό για την μονή του. Κατόπιν, αφού συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς της Παλαιστίνης, τους ευλόγησε και παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Ήταν ηλικία 105 ετών. Η κοίμησή του έγινε την 11η Ιανουαρίου του έτους 529 μετά Χριστόν. Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε με όλες τις δέους εστιμές από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, παρουσία πλήθους μοναχών και λαϊκών. Ενταφίασαν το τίμιο σκήνομά του τελεστηκε με ολες τις δεους εστιμες απο τον πατριαρχη ιεροσολυμων παρουσια πληθους μοναχων και λαικων ενταφιασαν το τιμιο του στο πρώτο σπήλαιο όπου εγκαταβίωσε και λίγο καιρό αργότερα ξεκίνησε να επιτελείται εκεί πλήθος θαυμάτων. Από τις αρετές του Οσίου Θεοδοσίου παρέμειναν στους μαθητές του ως παρακαταθήκη τρεις. Η αυστηρή άσκησή του μέχρι την ώρα που κοιμήθηκε, η οποία συνδυαζόταν από ακλόνητη πίστη, ήταν ακέραιος ο Όσιος στα δόγματα της Ορθοδοξίας. Δεύτερον, ευσπλαχνία απέναντι στους φτωχούς και στους αρρώστους. Και τρίτον, η αδιάκοπη προσήλωση και προσευχή και δοξολογία του Θεού. Τα οποία, αυτά τα τρία, μακάρι να μας αξιώσει και μάσο ο Όσιος, να τα αποκτήσουμε δια πρεσβειών Του και δια πρεσβειών πάντων των Αγίων. Αμήν γέννητο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.